Ο Δρακόπουλος απευθείας το φάουλ και πέφτει ο Κυριακούλης, μπλοκάρει. Έτσι λοιπόν η πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Λάρισας στο 8ο λεπτό της συνάντησης. Πάτε. Ο Πάτε ετοιμάζεται, κάνει και το σουτ. Η μπάλα όμως στην αγκαλιά του Κυριακούλη. Ο Εβίτη παίρνει κάποια μέτρα φορά, εκτελεί. Ο Παυλίδης ο πρώτο δοκάρι διώχνει. Κιούρκας απευθείας το σουτ, αλλά πολύ ψηλά, πάνω από τα δοκάρια του Γιώργου Παπαγιανόπουλου. Πάτε, έκανε το λάθος, ο Κατσάρας όμως προσπαθεί να κόψει, τελικά δεν τα καταφέρνει. Ο Στάθης κρατάει, κάνει και το πλασέ, ο Παπαγιανόπουλος όμως δεν ευνηδιάζεται. Δεξιάρχης για τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης ένα δυνατό σούτ από μακριά, η μπάλα αν και αναπήδησε αρκετές φορές, τελικά έφτασε τα χέρια του Κυριακούλη, δεν ευνηδιάστηκε. Γκουζιώτης για τον Κρούνιτς, αυτός αφήνει, Δρακόπουλος για τον Γκουζιώτη και πάλι, στα δεξιά, σέντρα του Γκουζιώτη. Εκεί που κινείται ο Δρακόπουλος τελικά όμως προλαβαίνουν και διώχνουν οι αμυντικοί. Συνεχίζεται η φάση. Χρυσοστομίδης, νέα σέντρα. Τελικά ο Παντάς με το στήθος γυρίζει πολύ όμορφα στον τερματοφύλακα του Κυριακούλη. Περιμένει την υπόδειξη διαιτητή. Δρακόπουλος εκτελεί πάνω στα χέρια του Κυριακούλη. Με δεύτερη προσπάθεια ο Κυριακούλης μπλοκάρει την μπάλα πρώτου Χρυσοστομίδη. Έτσι λοιπόν αυτό που λέγαμε ότι ο Δρακόπουλος είναι πολύ καλός εκτελεστής φάουλ. Γυρίζει στον Κουζιώτη. Αυτός διστάζει να κάνει τη σέντρα. Έχει μπροστά τον Ιωσηφίδη. Κρατάει. Προσπαθεί για τη σέντρα, αλλάζει παιχνίδι και που κινείται ο Χρυσοστομίδης. Χρυσοστομίδης για τον Ραντοϊκόβιτς, αυτός στον Πάτε. Ο Πάτε έχει χώρο μπροστά του, κάνει το σουτ, περνάει πάνω από τον Κυριακούλη και τελικά είναι out. Έτσι λοιπόν, στο 32ο λεπτό της συνάντησης, από αυτό το σουτ του Πάτε, η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από τα δοκάρια του Κυριακούλη. Κιούρκας. Μαρκάρεται από τον Κρούνιτς. Ανοίγει για τον Εβίντη. Έχει μπροστά του ο Θεόπουλος τον Παπαδόπουλο, προσπαθεί να αποφύγει. Καταφέρει να κάνει τη σέντρα, εκεί βρίσκεται μόνο στον Παύλοβιτς, απεκρούει ο κ. Παπαγιανόπουλος σωτήρια. Έτσι λοιπόν η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα στο 31ο λεπτό της συνάντησης από αυτή τη σέντρα του Εβίτη, την αδράνεια των αμυντικών της Λάρισας, το γρήγορο σουτ του Παύλοβιτς αλλά και την υπέροχη απέκρουση του Γιώργου Παπαγιανόπουλου, ο οποίος έδειξε την μπάλα σε κόρνερ. Πιστεύω να είχαμε... Μην αντάγεται λοιπόν το πλάγιο, ο Χρυσοστομίδης παίρνει την κεφαλιά με τα κουνάκια ο Ραντοϊκός για τον Πάτε, σέντρα ο Πάτε. Πάνω στους αμυντικούς και ο Μπαντάς είναι αυτός που προσπαθεί να διώξει. Χρυσοστομίδης, νέα σέντρα για τον Δρακόπουλο, αυτός με το στήθος πίσω στο Ραντοϊκόβιτς. Το σούτ όμως είναι χλιαρό. Δίπλα, Παπαευθυμίου, σέντρα. Εκεί ο Ιωσηφίδης πιάνει την κεφαλιά, αλλά ο Παπαγιανόπουλος για ακόμη μια φορά είναι αυτός που σώζει τη Λάρισα. Για τον Μάζετς, μαρκάρεται από δύο αντιπάλους αμυντικούς. Χρυσοστομίδης, Ταξιάρχης, Κρούνιτς. Έπαιξαν πολύ όμορφο το τρίγωνο οι παίχτες της Λάρισας. Κρούνιτς κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί να βρει τον Δρακόπουλο, αυτός με τη μία για τον Μάζες, δυνατό σου του Μάζες. Ο Κυριακούλης τελικά εντυπωσιακά διώχνει την μπάλα και στη συνέχεια η ομάδα της Λάρισας κερδίζει ένα φάουλ. Χρυσοστομίδης. Η μπάλα περνάει, ο Ξάνθης πολύ έξυπνα άφησε να περάσει η μπάλα, πήδηξε και πάνω από τον Κατσούλη. Ξάνθης είναι μόνος του. Κάνει μία σέντρα σιρτή, εκεί όμως που βρίσκεται μόνο η αντίπαλη αμυντική και ενώ έχει αρκετό χώρο μπροστά του. Περνάει η μπάλα και πάλι Ξάνθης. Ανοίγει για τον Μάρζες, ο οποίος έχει χώρο μπροστά του. Προσπαθεί για το σούτ, αλλά προλαβαίνει από πίσω ο Αβραμόπουλος. Τσιμπάει την μπάλα και βέβαια διώχνει στη συνέχεια ο Κυριακούλης μακριά. Εβίντη. Αυτός για τον Αβραμόπουλο, σούτ του Αβραμόπουλου. Η μπάλα αλλάζει πορεία από τα πόδια του Παυλίδη, αλλά ο κ. Παπαγιανόπουλος τελικά καταφέρνει και αλλάζει και αυτός πορεία στο σώμα του και μπλοκάρει την μπάλα. Στο 38 λεπτό του δευτέρου, Δρακόπουλος απευθείας λίγο πάνω από την εστία του Κυριακούλη. Παπαδόπουλος, Σαΐτης, έχει χώρο μπροστά του, κάνει και το δυνατό σουτ και ο Παπαγιανόπουλος για ακόμη μια φορά διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Δεξιάρχης. Ένα ψαλιδάκι το οποίο πιάνει ο Τσαχμακίδης, όμως χτυπάει πάνω στους αμυντικούς της Καρδίτσας και τελικά το δεύτερο σουτ του Κρούνης παίρνει αρκετά πάνω από την εστία του Κυριακούλη. Κατσάρας. Λάθος συνεννόηση, Παπαευθυμίου βγαίνει, Παύλοβιτς, δυνατό σου του Παύλοβιτς, η μπάλα όμως περνάει λίγο πάνω από την εστία του Παπαγιανόπουλου. Έτσι λοιπόν μετά από αυτό το λάθος που έκαναν οι αμυντικοί της Λάρισας και ενώ παίζουμε τις καθυστερήσεις του αγώνα, η Καρδίτσα είχε ευκαιρία να πετύχει αυτή τον γκολ και να πάρει τη νίκη. Λυπάμαι για...